μνήμη αξιωμακάριστη και ύμνηστη αδελφή ημών. Αιωνίασε η μνήμη αξιωμακάριστη και ύμνηστη αδελφή ημών. Αιωνίασε η μνήμη αξιωμακάριστη και ύμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτόν η μνήμη. Πέρασε την μνημόσυνη δίηση. Καλή πείτε. Ένα αποστατείο από Σταθήνα Τζαβέλα. Κύριε Αρχηγέ, Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, η ιστορική δίνη είναι κατεξοχήν ένα προτέρημα που χαρακτηρίζει το λαό μας. Η σημερινή εκδήλωση δεν είναι μια τυπική υποχρέωση σε αυτούς που θυσιάστηκαν. Είναι ένας φόρος τιμής σε ήρωες με περίσευμα ψυχής που θυσιάστηκαν για τα πολυτιμότερα αγαθά της πατρίδας μας, την ασφάλεια και την ελευθερία της, που είναι συγχρόνως και οι προϋποθέσεις για την πρόοδο και την ευημερία της. Ιερό καθήκον της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας είναι να διατηρήσει αυτή την ιστορική μνήμη, τη θυσία των πεζόντων αγωνιστών των εθέρων, αγωνιστών αεροπόρων που σε όλα τα πεδία των μαχών υπερέβαλαν εαυτούς, πολέμησαν με τόλμη, θάβοντας βαθιά το συνέστημα του φόβου, ακολουθώντας πιστά τις διαταγές, προσέφεραν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της πατρίδας μας, για την ελευθερία της πατρίδας μας. Θαραλέοι, οι γενναίοι μας κοιτούν αμίλητοι από ψηλά και χαίρονται γιατί βλέπουν την πατρίδα τους, εμάς που δεν τους ξεχάσαμε. Η ιστορική μνήμη κρύβει μέσα τον σεβασμό και την αγάπη. Με αυτά τα υλικά είναι φτιαγμένο και το μνημείο τους. Αυτούς που δοξάστηκαν με τις πράξεις τους, πρέπει να τους τιμούμε με παρόμοιες δικές μας πράξεις, γράφει ο Περικλής. Είναι υπόσχεση για μας αυτούς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπως αυτή που διανύουμε με ακραίες καθημερινές ενέργειες της Τουρκίας, ότι κάθε μέρα ο αγώνας ξεκινάει από την αρχή. Αυτή η εκδήλωση σεβασμού και τιμής προς αυτούς τους ήρωες είναι ταυτόχρονα η αφορμή να διατρανώσουμε την αποφασιστικότητά μας και δέσμευσή μας και αυτό να το ακούσουν ότι ένας είναι ο δρόμος προς τον ελεύθερο ουρανό. Το όπλο τους, το δικό τους, η πολεμική μας αεροπορία που είναι μπροστά, δυναμικά οργανωμένη, εξυγχρονισμένη και έτοιμη όπως πάντα για οτιδήποτε απαιτήσει η πατρίδα τους για την οποία θυσιάστηκαν. Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ,
υποκλινόμαστε στη θυσία τους με σεβασμό, υποσχόμενοι ότι δεν φεύγουν από τη σκέψη μας ούτε στιγμή, ότι η ηρωική αιώνια πτήση τους είναι καταγεγραμμένη στην ιστορική μνήμη του έθνους μας, της πατρίδος μας, της Ελλάδος μας. Αιωνία σας η μνήμη, αθάνατοι ήρωες. Χαιρετισμός από τον ανώτερο διοικητή Φρουράς Καλαμάτας, σμήναρχο υπτάμενο Νικόλαο Τσιγουράκη. Κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, σεβασμιότατε, κύριε Αρχηγέ, κύριε Περιφερειάρχα, η σημερινή ημέρα αποτελεί ημέρα μνήμης και σεβασμού για όλους τους μεσίνους αεροπόρους που έδωσαν ό,τι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους τη ζωή, για την πατρίδα, για την εκτέλεση της υπηρεσίας. Το Μνημείο Μεσίνων Πεσόντων Αεροπόρων τοποθετήθηκε αρχικά σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας, στην πλατεία Μητροπολίτη Χρυσοστόμου Βασκαλάκη, και τα αποκαλυπτήρια τελειάστηκαν στις 17 Ιουνίου του 2010. Σήμερα τιμούμε τους Μεσίνους Πεσόντες Αεροπόρους σε αυτό το χώρο, στο κεντρικότερο δρόμο της πόλης Καλαμάτας, όπου τοποθετήθηκε το μνημείο κατόπιν πρωτοβουλίας της Ένωσης Αποστάτων Αξιωματικών Αεροπορίας Παρατήματος Καλαμάτας και της Ευγενικής Αποδοχής και Υλοποίησης του Δήμου Καλαμάτας. Η θυσία αυτών των ανθρώπων στον πόλεμο και στην ειρήνη αποτελεί την πηξίδα για την πορεία του σήμερα και το αύριο της πατρίδας μας και δίδαγμα για τις νεότερες γενιές. Κύριε Αρχηγέ, αποτελεί μεγάλη τιμή η σημερινή σας παρουσία στην τελετή. Παρακαλώ, όπως δεχτείτε από το προσωπικό της 120 πτέρυγας εκπαίδευση αέρος, τα βαθύτερα αισθήματα σεβασμού και τιμής για την απώλεια του πατέρα σας, αντισμηνάρχου πταμένου Αθανάσιου Μπουρολιά, που έχασε τη ζωή του σε αεροπορικό ατύχημα στις 29 Μαΐου του 1989 στη θαλάσσια περιοχή του αεροδρομίου του Σίδας, εν ώρα καθήκοντος και συγκαταλέγεται μεταξύ των Μεσίνων Ηρών Αεροπόρων. Τα αισθήματα σεβασμού και τιμής εκφράζω ολόψυχα και στους συγγενείς των Μεσίνων Πεσόντων Αεροπόρων που τιμούν με την παρουσία τους τη σημερινή τελετή μνήμης. Κύριε Δήμαρχε, επιθυμώ να σας εκφράσω τα ειλικρινή μου ευχαριστήρια για τη μεταφορά και τοποθέτηση του μνημείου στο κεντρικότερο δρόμο της Καλαμάτας για να διατηρείται η μνήμη των ηρών άσβεστη στο πέρασμα των χρόνων και να αποτελεί φάρο πατριωτισμού και ευγνωμοσύνης για όλους τους μεσίνους πολίτες που διασχίζουν τον ομόμορφο αυτό δρόμο της πόλης Καλαμάτας. Τιμή και δόξα στους ήρωες, αιωνία τους η μνήμη. Χαιρετισμός από τον κύριο Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο Υπτάμενο Θεμιστοκλή Μπουρολιά. Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, κύριε Δήμαρχε, κύριε Τέραρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, κύριε εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Οικογενειών Πεσόντων Αεροπόρων, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, με αίσθημα ειλικρινούς συγκίνησης και ευλάβειας, τελούμε σήμερα τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Μεσινίων Πεσόντων Αεροπόρων στη νέα του θέση, εδώ στον Δήμο Καλαμάτας. Αποδίδουμε φόρο τιμής και αναγνώρισης του έργου και της θυσίας των 42 Μεσίνων Αεροπόρων που έπεσαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, πιστοί στον όρκο που έδωσαν στα δύο σημαντικότερα σύμβολα του έθνους μας, στη Σημαία και στο Σταυρό. Η εξέχουσα τιμή που αποδίδει η πολιτεία στους πεσόντες υπέρ πατρίδος αποτελεί διαχρονικό ήθος και έθος. Δεν θα μπορούσε να αποτελέσει τυχαίο γεγονός το ότι έμεινε ανεξίτηλο στο πέρασμα του χρόνου ως διαχρονικής αξίας τιμητική αναγνώριση το επίγραμμα του Σιμονίδη. Είδε και κείμεθα της κύριων ρήμα επιθόμενη. Αναμφίβολα, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο ενός λαού το να γνωρίζει και οτιμά την ιστορία του ώστε να διδάσκεται από τα μαθήματα του παρελθόντος. Η διατήρηση της ιστορικής μνήμης μπορεί να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα μας και το λαό της. Ο φετινός πενταήμερος εορτασμός του όπλου και ιδιαίτερα του προστάτης πολεμικής αεροπορίας Αρχάγγελου Μιχαήλ αποτελεί ημέρα γιορτής για όλο το προσωπικό. Συμπληρώνονται 110 χρόνια αεροπορικής ιστορίας με σημαντική συμβολή στις πολεμικές προσπάθειες του έθνους. Από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο
και τις αερομαχίες πάνω από το Αιγαίο, τη Μακεδονία και τη Μικρά Ασία, το αλβανικό έπος του 1940 και τα κατορθώματα στους ουρανούς της Μέσης Ανατολής το 1941-1944, μέχρι το σημερινό ακήρυκτο πόλεμο στο ελληνικότατο Αιγαίο, η πολεμική αεροπορία δίνει το ηχηρότατο παρόν και το ισχυρότατο μήνυμα αποτροπής και ισχύος σε οποιονδήποτε τολμήσει να επιβουλευτεί έστω και μία σπιθαμή εθνικού εδάφους, θάλασσας ή αέρα. Είμαστε εδώ. Είμαστε πιο ισχυροί, πιο αποφασισμένοι, πιο έτοιμοι από ποτέ. Είμαστε οι κυρίαρχοι του χώρου αυτού που οι πρόγονοι μας κατοικούσαν και μεγαλουργούσαν πριν από χιλιετίες, παραδίδοντας στην κοινωνία του μέλλοντος διαχρονικές αξίες που διαμόρφωσαν ουσιαστικά τον κόσμο που σήμερα βιώνουμε. Η παρουσία μου σήμερα εδώ, στην Καλαμάτα, στο λίκνο της αεροπορικής εκπαίδευσης, σε αυτή τη σεμνή μα και συνάμα αξίζουσα τερετή, ας εκλειφθεί ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και φόρου τιμής στις πολεμικές μας αεροπορίες προς όλους αυτούς που έδωσαν το πολυτιμότερο τους αγαθό, συνεκτέλεση του καθήκοντος. Με βαθύτατο σεβασμό, υποκλινόμαστε στη θυσία τους, στη μνήμη των Μεσσήνιων πεσόντων αεροπόρων. Τιμή και δόξα. Χαιρετισμός από τον Δήμαρχο Καλαμάτας, κύριο Αφανάσιο Βασιλόπουλο. Σεβασμιότατε, κύριοι βουλευτές, κύριε Λαμπρόπουλε, κύριε Χρυσομάλη, κύριε Μαντά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αξιότιμη αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Μεσσήνια, Θεμιστοκλή Μπουρολιά, σας καλωσορίζουμε στην Καλαμάτα. Καλωσορίζουμε τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πηδάλιο της πολεμικής μας αεροπορίας, του όπλου που είναι ο αδιαφεσβήτητος εγγυητής της αποτροπής κάθε προσπάθειας κατά της πατρίδας μας. Του ανθρώπου που σε συνεργασία με τους πολιτικούς ταγούς της χώρας μας προωθεί την ενσωμάτωση νέων συστημάτων και τεχνολογιών που ενισχύουν την πολεμική μας αεροπορία και την καθιστούν το υπερόπλο μας. Σε μια εποχή που οι αναθεωρητισμοί διεθνών συνθηκών αποτελούν απειλή για τη χώρα μας, οι Έλληνες νιώθουμε ασφαλέστεροι όταν γνωρίζουμε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας παραμένουν ισχυρές. Οι Έλληνες πιλότοι δίνουν καθημερινά στο Αιγαίο ένδεξες μάχες για να κρατήσουν γαλάζιους εθέρες μας. Πέραν όμως της ειδικής ασφάλειας, δεν μπορώ να μην επισημάνω και το κοινωνικό έργο της πολεμικής αεροπορίας. Έργο που υλοποιείται σε καθημερινή βάση, από ρεδιακομιδές μέχρι την αεροπυρόσβεση, την έρευνα αλλά και τη διάσωση. Οι Καλαματιανοί είμαστε δε υπερήφανοι για την αεροπορική βάση της Καλαμάτας, την 120 πτέρυγα εκπαιδεύσεως αέρος που βρίσκεται στη διαδικασία αναβάθμισης, λαμβάνουν την εκπαίδευσή τους οι υπτάμενοι μας. Κύριε Αρχηγέ, η σημερινή ημέρα είναι μέρα της πολεμικής αεροπορίας και των ανθρώπων που υπερέτησαν σε αυτή και θυσιάστηκαν στο καθήκον. Είναι η μέρα τιμής και αναγνώριση των Μεσσήνιων αεροπόρων που έδωσαν τη ζωή τους για να απολαμβάνουμε εμείς τα αγαθά της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της αξιοπρέπειας και της εδαφικής ακεραιότητας πατρίδας μας. Ο Δήμος Καλαμάτας, αναγνωρίζοντας το έργο και τη θυσία των Ελλήνων εκείνων, μετέφερε το μνημείο των πεσόντων Μεσσήνιων αεροπόρων στο κεντρικό του δρόμο της πόλης, που φέρει το όνομα του αρχαίου ήρωα της Μεσσηνίας του Αριστομένη. Υποκλινόμαστε με σεβασμό στις ηρωικές μορφές στη μνήμη των πεσόντων αεροπόρων μας. Αιωνία τους η μνήμη. Κύριε Αρχηγέ, με την ευκαιρία της παρουσίας θα μας επιτρέψετε να σας προσφέρουμε ορισμένα δώρα. Είναι αντίγραφο της προειδοποίησης στα Ευρωπαϊκά Σταυλά στο πρώτο πολιτικό και συνάμα διπλωματικό έγγραφο των επαναστατημένων Ελλήνων που υπογράφεται από τον αρχιστράτηγο των Μεσσηνιακών και Σπαρτιατικών Στρατευμάτων, Πετρόπουλο Παπαμιχάλη. Μια πλακέτα που αναφέρει ο Δήμος Καλαμάτας απονέμει στον αρχηγό Αιγαία, αντιπτέραχο υπτάμενο Θεμιστοκλή Μπορολιά, για την προσφορά του σε ένοπλες δυνάμεις και στην πατρίδα. Τιμή Σένεκεν. Καλαμάτα, 4 Νοεμβρίου 2022.
Κατά τη Στεφάνου, προσοχή, κατά τη Στεφάνου από τον Δήμαρχο Καλαμάτας, κύριο Αφανάσιο Βασιλόπουλο. Κατά τη Στεφάνου από τον κύριο Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπέραχο υπτάμενο Χρυστοφή Πολιά. Κατά Στεφάνου από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, κ. Βασίλειο Καπέλιο. Κατά τη Στεφάνου από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας, Αντιπέραχο Αποστρατεία Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Κατά τη Στεφάνου από την εκπρόσωπο του Πανελληνίου Συλλόγου Οικογενειών Πεσών των Αεροπόρων, κυρία Σταυρούλα Κατούντα. Η μία ανάπαυση. Προσμητήριο νεκρών. Προσοχή. 42 Μεσσήνιοι αξιωματικοί, Ίκαροι, υπαξιωματικοί και οπλίτες της πολεμικής αεροπορίας έπεσαν υπέρ πατρίδος. Άντρες! Αναχείρας! Αν! Επί! Σκοπών! Σκοπέ! Ψάτε! Τους νεκρούς τιμήσατε! Τρεις πυροβολήσατε! Απασφαλίσατε! Πυρ! Ασφαλίσατε! Ανακυράς! Αρμ! Παραπέτα! Αρμ! Πέρας Προσκυθυρίου, η μία ανάπαυση. Ενός λεπτού σιγή, η σμήνη των πεσόντων. Προσοχή!
ανάκρουση εθνικού ύμνου. Τώρα στελετής, αποχώρησε επισήμαντος του κειμένου.